Ανωδικά κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για 10η συνεχή συνεδρίαση, αντιστρέφοντας σε πόλεις που κατέγραφαν νωρίτερα. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με άνοδο 1,2% πάνω από τις 2.300 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με κέρδη κατά 1,7% κινήθηκε η μετοχή της Εθνικής στα 19,84 ευρώ με 33 εκατομμύρια τζίρο. Με ισχυρά κέρδη κατά 4% κινήθηκε και η μετοχή της Alpha Bank στα 9,46 ευρώ με 13 εκατομμύρια τζίρο από τα 145 συνολικά. Με κέρδη ακολούθησαν και οι μετοχές της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιός στα 8,91 ευρώ και 8,28 ευρώ αντίστοιχα. Σε άλλες εξελίξεις, αυξημένη κατά 2,2% σε αιτήσια βάση εμφανίζεται η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, αγγίζοντας το 24,2% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος της ανεργίας για νέους κάτω των 24 ετών βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στο 18,3%. Στην Ευρωζώνη, η ανεργία στους νέους αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 3,9%.